Και είναι μεγάλη η μοχθηρία αυτών των ανθρώπων, ώστε ο Ιησούς λέει, εμβρημισάμενος εν εαυτό, έτσι δίνοντας ένα κουράγιο διαφορετικό στον εαυτό του, έρχεται κοντά στο μνήμα για να θρηνήσει το Λάζαρο. Έτσι νόμιζαν ότι έρχεται και αυτός να τον εθρηνήσει ο πολλής κόσμος. Ο Λάζαρος ήταν μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα λαξευτό μνημείο, όπως θάβανε τότε τους ανθρώπους. Και μόλις φτάνει εκεί πέρα, τους διατάζει, σηκώστε το λίθο. Έχει υπόψη του ο Ιησούς ότι η θεότης δεν λειτουργεί αφεαυτής, αλλά συμπληρώνει, ας το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ καλά, συμπληρώνει τις ενέργειες του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος δεν κάνει τον πρώτο βήμα, δεν συμπληρώνει ο Θεός. Αν αυτοί δεν βγάζανε την πέτρα, δεν θα ανέστενε ο Χριστός, ο Λάζαρο. Αν εμείς δεν κάνουμε το πρώτο βήμα, δεν κάνει το δεύτερο ο Χριστός για να μας βρει. Θέλει πρωτοβουλία και εκ μέρους των ανθρώπων ο Θεός για να ενεργήσει. Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το Χριστό που ρωτάει, θες να γίνεις καλά, θέλεις εκείνο, θέλεις εκείνο. Πρέπει να εκφράσεις δηλαδή ότι ζητάς το έλεος του για να το πάρεις. Σε αγέροχους ανθρώπους που δεν ζητάνε τίποτα από το Θεό, ο Θεός δεν δίνει. Σε εγωιστές, όπως είναι ο Σατανάς, ο οποίος είναι ο επαριθμόν ένας εγωιστής. Δεν ζητάει το έλεος του Θεού ποτέ. Από την υπερηφάνεια που έχει, δεν καταδέχεται να ζητήσει έλεος από κανέναν, ούτε από το Θεό. Αλλά μην σας κάνει εντύπωση ο διάβολος, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν καταδέχονται να ζητήσουν από το Θεό τίποτα. Για να μην ρίξουν τη μύτη τους μπροστά στο Θεό, ακόμα και μπροστά στο Θεό. Προτιμά να ζητήσουν από τους ανθρώπους κάτι παρά από το Θεό. Κι όμως ο Θεός σου λέει, ζήτησέ μου και θα λάβεις. Χτύπα και θα σ' ανοίξω. Δείξε εσύ τη διάθεσή σου και εγώ θα ανταποκριθώ. Έτσι και εδώ διατάζει να αφαιρέσουν το λίθο από την οπή του σπηλαίου, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αναστήσουν τον Λάζαρο. Υπάρχει ένας καταμερισμός εργασίας. Και για να πάνε στο χειρουργείο οι άνθρωποι, δεν μπαίνει ο χειρουργός μέσα στο θάλαμο να γδύσει τον ασθενή, να του φορέσει άλλα ρούχα, να τον καθαρίσει, να τον πλύνει, να τον πάει στο χειρουργείο να τον χειρουργήσει. Άλλοι τον γδύνουν και τον πλένουν. Άλλοι κάνουν την άρκωση. Άλλοι συνήθως ανοίγουν το σώμα και ο χειρουργός κάνει την πιο ευαίσθητη και δύσκολη δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει άλλος. Όσες δουλειές μπορούν το άλλο προσωπικό, η βοηθή του χειρουργού, οι αναισθησιολόγοι, οι τραυματιοφορείς, οι νοσοκόμες, να κάνουν αυτό που λέγαμε στα νοσοκομεία τη λάντζα, δεν την κάνει ο καθηγητής, ο χειρουργός ή ο παθολόγος, αλλά αυτός έρχεται και συμπληρώνει τις δουλειές των άλλων, γιατί αλλιώς δεν θα φτάναμε ποτέ σε αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον λοιπόν ο Θεός θέλει τη συμμετοχή του ανθρώπου για να συμπληρωθεί το έργο που του ζητάει ο κάθε άνθρωπος να του κάνει. Αλλά σε μια στιγμή του λένε, Κύριε, είναι τεταρτέος, δηλαδή είναι 4 ημερών πεθαμένος και μυρίζει. Είχε επέλθει από σύνθεση του σώματος. Φυσικό είναι, με τη ζέστη κιόλας, σε αυτά τα κλίματα, η δεύτερη μέρα να αποσυντήθεται, να αρχίζει η αποσύνθεση του ανθρώπου. Ένα 24ωρο μπορεί να κρατήσει, εάν η θερμοκρασία είναι καλή. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη, πάνω από 35 βαθμούς, ο άνθρωπος αρχίζει από τις πρώτες 6 ώρες να αρχίζει να μυρίζει. Και ο Ιησούς τους είπε, όποιος πιστέψει θα δει τη δόξα του Θεού. Τότε οι παριστάμενοι άνδρες σηκώνουν το λίθο, τη μεγάλη ογκώδη πέτρα, από το στόμιο του τάφου, του Λαζάρου. Τότε ο Χριστός σηκώνει τα χέρια του, κοιτάει στον ουρανό και λέει, Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Είναι βεβαιότατος ότι θα γίνει η Ανάσταση του Λαζάρου, ώστε δεν κάνει αίτηση προς το Θεό, αλλά απλώς ευχαριστήρια προσευχή απευθύνει, σαν να έχει γίνει ήδη η Ανάσταση του Λαζάρου. Πατέρα, συνεχίζει, ξέρω ότι πάντοτε με ακούς, αλλά το είπα για να το ακούσει ο κόσμος, για να πιστέψουν ότι εσύ με έχεις αποστείλει στον κόσμο.
Και αυτό δηλώνει, αυτή η προσευχή που γίνεται προς τον Πατέρα, το κάνει αυτό για να μην τον νομίσουν αντίθεο οι εχθροί του και ότι είναι εχθρός του Θεού και ότι κάνει δικά του πράγματα δίχως την θεϊκή βούληση και δίχως προσευχή. Είναι μια ευχαριστία αυτή η προσευχή όπως βλέπουμε και όχι αίτηση για να γίνει κάτι, αλλά είναι ευχαριστία για το ότι συνετελέστη κάτι. Αφού όμως δεν έχει συντελεστεί ακόμα η Ανάσταση, αλλά η βεβαιότητα υπάρχει. Τότε κράβγασε δυνατά, λέει ο Χριστός, «Λάζαρε, δε προέξω». Με κραυγή μεγάλη φώναξε το Λάζαρο να βγει έξω από το μνημείο του. Και τότε ο Λάζαρος, αυτός που πριν 4 μέρες είχε πεθάνει, ο νεκρός, ο τετραήμερος νεκρός, βγήκε έξω, σηκώθηκε από το μνημείο, δεμένος στα χέρια και τα πόδια όπως ήταν, και στάθηκε έξω από το μνημείο. Και το πρόσωπό του ήταν με έναν κεφαλόδεσμο, το σουδάριο όπως λένε, και εδώ είναι τότε τους νεκρούς. Ο Λάζαρος βγαίνει και ελάχιστα κινείται, γιατί είναι δεμένος με τις ταινίες αυτές που ενταφιάζανε τότε τους ανθρώπους. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει περισσότερο το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, όταν βλέπουμε και τον Λάζαρο να κινεί τα χέρια και τα πόδια, έστω και λίγο. Και μπορούν ακόμα και οι εχθροί του να πάνε να τον αγγίξουν και να δουν ότι ζωντάνεψε πραγματικά ο Λάζαρος. Τόση ήταν η έκπληξη από το θαύμα αυτό, ώστε φαίνεται ότι αυτοί ξεχάσανε να λύσουν τα χέρια και τα πόδια του Λαζάρου. Έμειναν εμβρόντιτοι. Και τότε ο Χριστός τους λέει, λύσατε τον και αφήστε τον να πάει στο σπίτι του. Για να γίνει πιο χειροπιαστό το θαύμα της Αναστάσεως, όχι μόνο στα μάτια τους, αλλά και στα χέρια τους, καθώς ξέλυναν τις γάζες από τα χέρια και τα πόδια του Λαζάρου. Θα το θυμόντουσαν οπωσδήποτε περισσότερο όταν ήρθαν και σε επαφή με τον Λάζαρο. Και στα λίγα λεπτά που μας μένουν, να εξηγήσουμε 2 πράγματα, ότι η Αγία Γραφή, αγαπητή αδερφή, έχει την ικανότητα να εξηγεί με ελάχιστες και τις ελαχιστότερες λεπτομέρειες πράγματα που δεν τα βλέπουμε εμείς, τα οποία έχουν βάθος και περνάνε απαρατήρητα από τη δική μας συνείδηση. Αυτό ακριβώς το Άγιο Πνεύμα κάνει, μας δείχνει και τις λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και την ουσία, αλλά και μέσα από τις λεπτομέρειες να εμβαθύνουμε σε ορισμένα πράγματα και από τα μεγάλα πράγματα μας πηγαίνει στα μικρά. Ποια είναι τα μεγάλα πράγματα, θα πει κανείς, που μας πηγαίνει η Γραφή? Αυτά βρίσκονται στη διαβεβαιώσεις του Χριστού. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή και εκείνος που πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει, θα ζήσει. Αυτές είναι οι μεγάλες λέξεις, τα μεγάλα πράγματα. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει στον αιώνα, λέει ο Χριστός. 3 μεγάλα πράγματα μας υπόσχεται με αυτά τα λόγια. Το πρώτο, ότι δεν πεθαίνουμε στον αιώνα, ποτέ δηλαδή. Είμαστε αθάνατοι. Αυτό μας λέει ο Κύριος εδώ. Δεύτερον, μας τα βεβαιώνει όχι οποιοδήποτε, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυθεντικά. Έτσι, είμαι ζωή, θα ζήσετε αιώνια και τρίτος είναι ο τρόπος που θα τύχουμε της αιωνίους ζωής. Είναι η πίστη στο Χριστό. Η βάση για όλα τα πράγματα είναι η πίστη στο Χριστό. Είναι μεγάλα και τα 3 αυτά πράγματα, αγαπητοί. Είναι πολύ μεγάλα. Ποια σημασία λοιπόν έχουν οι τιμές που περιμένουμε εδώ στον κόσμο? Ποια σημασία έχουν οι σαρκικές απολαύσεις, η σοφία, η υγεία, η οποία δεν κρατάει και πολύ στον άνθρωπο ή κάποτε τη χάνει, τα χρήματα και όλα αυτά, σταματάνε μέχρι τον τάφο, μέχρι εκεί που αρχίζει η φθορά του ανθρώπου. Γι' αυτό λένε και οι άθεοι, είμαστε τραγικά όντα. Βέβαια, εάν δεν πιστεύεις σε τίποτα, τραγικός γίνεσαι. Και αυτά είναι η βεβαίωση του στόματος, του αλάνθαστου και του θεϊκού.